Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σήμερα, κύριε Παδάκη, καλημέρα σε όλους. Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που ενημερώνουμε και εσάς από πρώτο χέρι. Η αναγνώριση των τρομοκρατών έγινε. Πρόκειται για δύο αδέλφια, τον Χαλίδ και τον Μπραχήμ Ελ Μπακραουί, όπου ακούστε πως έγινε η αποκάλυψή τους, κύριε Υπουργέ. Ειδοποίησαν ένα ταξί, είχαν 5 βαλίτσες, το ταξί ήταν μικρό, εκνευριστήκανε αυτοί, αφήσαν τη μια βαλίτσα στο σπίτι τους, στο διαμέρισμά τους, πήγαν στο αεροδρόμιο, όταν φτάσαν στο αεροδρόμιο δεν αφήσανε τον οδηγό ταξί και μάλιστα επιτακτικά να βοηθήσει για το κατέβασμα των αποσκευών, όπως ξέρετε γίνεται συνήθως με ένα ταξί, γιατί μετέφεραν απλά τα ακριτικά και άφησαν τη βαλίτσα πίσω. Όταν είδε ο ταξιτζής τα πρόσωπα, ειδοποίησε την αστυνομία, πήγανε στο σπίτι από το οποίο τους πήρε, όπου βρήκαν και τη βαλίτσα, όπου μέσα είχε χημικά και μία σημαία των ISIS. Έτσι έγινε η αποκάλυψη και η ταυτοποίηση των στοιχείων των τρομοκρατών. Ένα τεράστιο θέμα για την Ευρώπη, ένα τεράστιο θέμα και για τη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, αυτό. Για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο είναι ένα τεράστιο θέμα. Η τρομοκρατία που έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική από την ΤΑΕΣ, από το Χαλιφάτο, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους, γιατί βλέπουμε ότι πια η εξάπλωσή του δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Έχουν εμπλακεί τρομοκρατικές οργανώσεις και από τα Ουράλια. Μιλάω για τους Τσετσένους, οι οποίοι χτυπήσανε και στον Μαραθώνιο της Βοστόνης. Βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχει δύσεις και στα Βαλκάνια και υπάρχουν και πάρα πολλοί δυτικοί, οι οποίοι έχουν παρασυρθεί από ισλαμική προπαγάνδα ακραίων στοιχείων, επιστρέφουν πίσω στη Μέση Ανατολή, εκπαιδεύονται και ουσιαστικά αυτοί είναι που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε τους τρομοκράτες και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Ξέρετε, έχουμε δηλαδή δεύτερης και τρίτης γενιάς Ευρωπαίους πολίτες. Όπως ήταν αυτοί. Έτσι, όπως ήταν αυτοί. Και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό και πρέπει να δούμε λιγάκι και τις πηγές της τρομοκρατίας. Γιατί οι πηγές της τρομοκρατίας είναι από τη μια μεριά το πετρέλαιο, το παράνομο πετρέλαιο το οποίο έχουν στα χέρια τους οι τζιχαντιστές και οι ΝΤΑΕΣ στην περιοχή της Συρίας, είναι η διακίνηση όπλων, η οποία γίνεται μέσα και από τη Μεσόγειο, είναι η διακίνηση ανθρώπων, τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων και ιδιαίτερα προσφύγων, και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πρόσφυγες είναι θύματα αυτών των τρομοκρατών. Αυτοί οι τρομοκράτες μπήκαν στα σπίτια τους και τους έδιωξαν από τους τόπους τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακόμα ότι οφείλει η διεθνής κοινότητα να ασχοληθεί περισσότερο με τα θέματα ασφάλειας, αλλά και παράλληλα με την προπαγάνδα την οποία κάνουν οι φονταμεταλιστές και από πού χρηματοδοτείται. Βλέπουμε περίεργα φαινόμενα και στα Βαλκάνια. Βλέπουμε τα Βαλκάνια όπου οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων ποτέ δεν ήταν ακραίοι. Να έχουν πλέον στηθεί κέντρα ισλαμικής καθοδήγησης που οδηγούν τους μετριοπαθείς μουσουλμάνους των Βαλκανίων σε δημιουργία πυρήνων ακραίων στοιχείων. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ, το οποίο εμπνέει ανησυχία στον ελληνικό λαό και πρέπει να δώσετε ως μέλος της κυβέρνησης μια απάντηση. Έχουμε τους πρόσφυγες που δυστυχώς φαίνεται ότι ο αριθμός τους θα μεγαλώσει μετά τα γεγονότα των Βρυξελών, γιατί ίσως επιχειρήσουν και άλλοι να κλείσουν τα σύνορα. Η συμφωνία την κορυφής ίσως να μην υλοποιηθεί, όχι μόνο εξαιτίας της Τουρκίας, αλλά εξαιτίας των μέτρων που θα λάβει κάθε χώρα. Τώρα σιγά σιγά οι ακραίοι Ευρωπαίοι που είχαν κλείσει τα σύνορα θα δικαιολογηθούν. Έχουμε όμως και τις αντιδράσεις των προσφύγων. Ένα λεπτό. Μην μπλέκουμε τους πρόσφυγες με την τρομοκρατία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ένα λεπτάκι. Γιατί αυτό είναι και το επικίνδυνο το οποίο προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν ορισμένες έτσι καινούριου είδους απόψεις. Μακριά από μας αυτή η λογική. Οι πρόσφυγες είναι θύματα του ISIS και της ΝΤΑΕΣ μέσα στα τόπους τους. Οι Σύριοι πρόσφυγες έχουν χτυπηθεί από τους τρομοκράτες στα χωριά τους και γι' αυτό εγκαταλείπουν γιατί φοβούνται. Σύμφωνοι. Έτσι. Αλλά έχουν αρχίσει όμως και αυτοί εδώ στη χώρα μας και ξεσηκώνονται. Παράδειγμα,
ειδωμένη. Σήμερα το πρωί να σας ενημερώσω για το θέμα. Όχι κύριε Παδάκη, θα κλείσουμε το ένα θέμα για να πούμε στο άλλο. Διότι είναι πολύ επικίνδυνη αυτό ο συσχετισμός. Συμφωνώ μαζί σας. Και θα πούμε ξεκάθαρα ότι μέχρι τώρα από τα χτυπήματα που έχουμε και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και τις πληροφορίες δεν είναι από πρόσφυγες. Είναι από κατοίκους της Ευρώπης δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν είναι πρόσφυγες, έτσι. Και ανεξάρτητα εάν υπάρχει μια προσπάθεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν από αυτούς να χρησιμοποιήσουν τους πρόσφυγες για να περάσουν προς τη Δύση. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα στοιχείο που να δείχνει ότι έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό και μάλιστα να είναι μπροστά. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας ότι δεν πρέπει να γίνει το συσχετισμός. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα. Εγώ φωνάζω ένα χρόνο τώρα και μάλιστα όχι φωνάζω, έχω καταθέσει προτάσεις και στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ότι πρέπει να άμεσα να ενταχθούν βιομετρικά στοιχεία ταυτότητας για όποιον μπαίνει από όπου και αν έρχεται και να υπάρχει διασταύρωση. Μάλιστα. Με database, με βάση δεδομένων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα βιομετρικά στοιχεία που πρέπει να παίρνουμε κατά την είσοδο κάποιου πρόσφυγα ή μετανάστη στην Ελλάδα ή κατά την παραμονή κάποιου πρόσφυγα ή μετανάστη στη χώρα μας είναι βιομετρικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με τα στοιχεία της ΗΠΑ της αρμοσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που υπάρχουν γύρω στα 3 εκατομμύρια στοιχεία που έρχονται από την Ιορδανία, από το Ισραήλ και από την Τουρκία. Μάλιστα. Από τους υπόπτους από τη Συρία, γιατί υπάρχουν. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Ναι, αυτό όμως πρέπει να γίνει τώρα. Εγώ έχω προτείνει αυτό το θέμα καταρχήν για τα παιδιά, διότι το ευρωπαϊκό σύστημα δεν υπάρχει, είναι ανίκανο. Το ευρωπαϊκό σύστημα με τα fingerprints, με τα δακτυλικά αποτυπώματα να βρει τον οποιοδήποτε, θα πρέπει για να βρει κάποιον το ευρωπαϊκό σύστημα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αυτός να έχει κλέψει, να έχει συλληφθεί και να έχει ταυτοποιηθεί. Θέλω λοιπόν, να σας... Εδώ πρέπει να μπουν φωτογραφίες, αναγνώριση με την ήρυτα του ματιού και αυτό το σύστημα να ξεκινήσει τώρα από εμάς. Άρα βλέπετε και ένα έλλειμμα το οποίο και στη χώρα μας πρέπει να γίνει. Ναι, ξέρετε γιατί όμως κύριε Παδάκη, διότι μέχρι τώρα όταν εμείς λέγαμε στο ΝΑΤΟ ότι το πρόβλημα δεν είναι οι απειλές που κάποιοι αισθάνονται από τις βαλτικές χώρες που πιστεύανε ότι θα τους επιτεθεί η Ρωσία και θα εισβάλλει στην Πολωνία, αυτή ήταν ο πρώτος κίνδυνος στο ΝΑΤΟ κατά κάποιους, εμείς τους λέγαμε ότι εδώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και ο σοβαρός κίνδυνος είναι στην νότια πλευρά του ΝΑΤΟ. Είναι ο κίνδυνος που έρχεται από την τρομοκρατία του Ισλαμικού φονταμεταλισμού από τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολή. Κύριε Υπουργέ, τώρα πια αυτό το συνειδητοποίησαν. Για να έρθουμε είναι λίγο. Η ώρα όμως και στο ΝΑΤΟ, και σας το λέω σαν είδηση, να ξέρετε ότι εμείς θα επιμείνουμε για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων και μιας υπηρεσίας ανταλλαγής πληροφοριών στα επίπεδα του ΝΑΤΟ, αυτό, παιδιά, των μελών χωρών, το θέμα. Όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έρθουμε λίγο τώρα στο προσφυγικό. Οι δεδομένοι είναι ξεσηκωμένοι. Άκουγα χτες ότι ίσως χρειαστεί, και θα μας πείτε την είδηση σήμερα εσείς, να πάει στρατός εκεί ο οποίος θα αναλάβει την τροφοδοσία. Γιατί αρνούνται κάποιοι να σιτιστούν, είναι κάποιοι που τους λένε να μην πάρετε φαγητό, τσακώνονται μεταξύ τους αν θα πρέπει να δεχτούν φαγητό ή όχι, κάποιοι που τους προτρέπουν να πάνε να ρίξουν το φράχτη, κάποιοι άλλοι οι οποίοι τους καθοδηγούν σε περάσματα. Σήμερα το πρωί στον Πειραιά ήρθε ένα καράβι. Δεν θέλανε να πάνε στα πούλμαν, να μπουν στα πούλμαν για να πάνε στα σημεία προορισμού, στα σημεία φιλοξενίας. Άλλοι λέγανε δεν θέλουμε καθόλου, θα φύγουμε και θα πάμε εμείς με τον ηλεκτρικό στις πλατείες της Αθήνας. Μάλιστα συγκεκριμένες πληροφορίες λένε ότι μέσα από το πλοίο είχε ετοιμαστεί η αποχώρησή τους από το λιμάνι για την πλατεία Βικτωρίας πάλι. Κάποιοι άλλοι λέγανε δεν θέλω να πάω στην Καλαμάτα, θέλω να πάω στην Καβάλα. Αυτό δεν σας ανησυχεί λίγο? Δεν είναι ένα δείγμα οργανωσιάς? Κύριε Παδάκη, οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε catering,
ούτε υπηρεσία ασύλου προσφύγων. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Τόσκας εχθές αυτό, ότι ίσως ο στρατός αναλάβει. Καλά, ίσως ο στρατός. Ο καθένας μπορεί να λέει, ο κύριος Τόσκας δεν πιστεύω να πει τέτοιο πράγμα, ότι ο κύριος Τόσκας είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωπος που και εδώ υπηρέτησε ως υπουργός και προέρχεται από το στρατό. Ο στρατός. Χθες το βράδυ στην εκπομπή Ιστορίες του Sky, με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, το είπε ο κύριος Τόσκας. Δεν είναι και πιο. Εγκύρη εκπομπή, τέλος πάντων. Η εκπομπή δεν είναι θέμα εγκυρότητας. Λοιπόν, ακούστε με. Εκεί ήταν ο κύριος Τόσκας πάντως. Αν πήγε σε μια εκπομπή που δεν είναι έγκυρη, κάτι ακούστε κάτι, δεν ξέρω. Όχι, αυτή, δεν μπορώ να σας πω τώρα, δεν έχω ακούσει την εκπομπή. Τόσκας, θα στείλουμε το στρατό στην Ιδωμένη για τη σύντηση των προσφύγων. Ο στρατός, λοιπόν, σας λέω ξεκάθαρα, οι ένοπλες δυνάμεις, αναλάβαμε ένα έργο όταν το ζήτησε ο Πρωθυπουργός και η Συντονιστική Διπουργική Επιτροπή. Το έργο αυτό είναι συγκεκριμένο. Φτιάξαμε τις υποδομές μέσα σε 14 μέρες που δεν είχαν γίνει 9 μήνες. Οργανώσαμε τα 5 hot spot, τα 2 relocation center και τις 40.000 θέσεις υποδοχής στη Βόρεια Ελλάδα και όπου μας ζητήθηκε. Και οργανώσαμε τη λειτουργία αυτών των κέντρων φιλοξενίας και εν συνεχεία τα παραδίδουμε στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όπως και επίσης διενεργήσαμε τους διαγωνισμούς για τη σύντηση. Αφού καλύψαμε πρώτα τα κενά τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή δώσαμε 3 εκατομμύρια περίπου μερίδες όλο αυτόν τον καιρό, αλλά πήραμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία τι έλεγε, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζητίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πάρουμε χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση δεν υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί δεν ακολουθούνταν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι πρέπει να δίνεται φαγητό από εταιρείες που έχουν ISO 22.000, να είναι πιστοποιημένοι ότι είναι φαγητό που αποδέχονται οι μουσουλμάνοι, δεν πάνε τους δίνουν μουσακά με χοιρινό, έτσι. Μάλιστα. Και το κόστος πρέπει να είναι 5,72 ευρώ, μέχρι 5,80. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτούς τους διαγωνισμούς και απελευθερώσαμε τη χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Και μέχρι τώρα τους ταΐζανε με 15 και 30 ευρώ και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεχόταν να δώσει ούτε φράγκο. Μάλιστα. Αυτά που έκανε ο στρατός λοιπόν μέχρι τώρα ήταν. Άρα διαφωνείτε με τον κύριο Τόσκα να αναλάβει ο στρατός τη σύντηση. Να βρείτε, κύριε Παπαδάκη, μην μου λέτε. Εγώ είμαι άνθρωπος που ξέρετε ότι είστε τηλεόραση. Μην πάψετε. Βεβαίως, αλλά ξέρετε. Εγώ εκτιμώ τη διαφωνία σας. Είναι σημαντική. Εσείς μπορεί να εκτιμάτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν. Είμαι σαφέστατο στο τι λέω. Βεβαίως. Ακούστε με λοιπόν. Εμείς λοιπόν πρώτα οργανώσαμε τα στρατόπεδα. Στην αρχή δώσαμε τροφή και συνεχεία δώσαμε σε εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δίνουν όπως πρέπει τροφή στα οργανωμένα κέντρα. Η Ιδωμένη δεν είναι οργανωμένο κέντρο και ούτε πρόκειται εμείς να εμπλακούμε, διότι εάν η Ιδωμένη αυτή τη στιγμή μετατραπεί σε ένα ανοιχτό κέντρο, τότε σημαίνει ότι δεν θα πηγαίνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στις οργανωμένες δομές. Εμείς αυτό που κάναμε στην Ιδωμένη. Πώς θα λυθεί όμως το θέμα, Στείλαμε 5 containers τα οποία. Έχουν γραφεία ενημερώσεως των μεταναστών και των προσφύγων ότι πρέπει να πάνε σε οργανωμένες δομές. Να ξέρουν ότι κανείς δεν θα φύγει από την Ιδωμένη με το αεροπλάνο για τη μετεκατάσταση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι να πιστούν αυτοί όμως. Το θέμα είναι να πιστούν αυτοί και όχι να πείστε εσείς εμένα. Ή εγώ εσάς. Καταλαβαίνετε πώς θα γίνει. Ακούστε κάτι. Το θέμα να τους πείσει είναι θέμα της ύπαρξης αρμοσίας του ΕΕ για τους πρόσφυγες και της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. Εμείς κάνουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη ανάγκη. Δεν είμαστε ούτε χειριστές του προσφυγικού, ούτε είμαστε κατάλληλα, αν θέλετε, πιστοποιημένοι ώστε να κάνουμε τέτοιου είδους διακρίσεις. Κύριε Υπουργέ. Εμείς κάναμε τη μεταφορά, κάναμε τη σύντηση, το περνάμε με διαδικασίες που προβλέπονται κανονικά έτσι όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απελευθερώσαμε τα οικονομικά και τις χρηματοδοτήσεις. Και αν χρειαστεί να κάνουμε το οτιδήποτε θα το κάνουμε, όχι όμως με δικές μας πρωτοβουλίες και όχι λειτουργώντας οι ένοπλες δυνάμεις ως catering του οποιοδήποτε άλλου. Κάτι άλλο για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα δείτε σήμερα τον Πρωθυπουργό για το θέμα του κυρίου Μουζάλα. Επιμένουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος Καμένος για το θέμα Μουζάλα. Στο θέμα Μουζάλα είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Μουζάλα. Είναι ξεκάθαρο. Έχουμε άρρητη εμπιστοσύνη στον κύριο Μουζάλα. Και όχι ως πρόσωπο. Εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Μουζάλα. Αν θέλετε και τη δουλειά που έχει κάνει. Από εκεί και πέρα η δήλωση την οποία έκανε είναι πολύ βαριά. Η δήλωση αυτή έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Ήμουν στην Αμερική, η ομογένεια είναι στα κάγκελα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τη θέση αυτή την έχω πει στον Πρωθυπουργό.
Είπαμε ότι θα περιμένουμε τη συζήτηση για τη διαφθορά και τη διαπλοκή και τη δικαιοσύνη, η οποία θα γίνει την Τρίτη και συνεχεία θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εάν κάνει η Νέα Δημοκρατία πρόταση μορφής, γιατί χρειάζονται 50 βουλευτές, εσείς δεν έχετε 50. Εάν κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούγεται και αυτό. Θα ψηφίσουμε κατά του κυρίου Μουζάλα. Θα ψηφίσετε, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία κάνει δηλαδή πρόταση μορφής, εσείς θα ψηφίσετε κατά του κυρίου Μουζάλα. Να σας πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο, ο κύριος δεν έχει την ψήφο εμπιστοσύνης μας. Και σας λέω και επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται ούτε για το πρόσωπο, το οποίο είναι ιδιαίτερα συμπαθές. Είναι για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βαριές. Άρα λοιπόν και σε περίπτωση που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προστατεύσαμε, κύριε Παπαδάκη, την κυβέρνηση επανειλημμένως. Εγώ απέσυρα από 3 ώρες υπουργό τον Δημήτρη τον Καμένο. Ο Χαϊκάλης, ο άνθρωπος χωρίς να φταίει, επειδή το κατήγγειλε η Νέα Δημοκρατία και επειδή έγραφε ο κύριος Παπαχρήστος στα Νέα, δεν ήταν υποψήφιος και δικαιώθηκε ο άνθρωπος αυτός από την Επιτροπή της Βουλής και από όλους τους βουλευτές. Ο κύριος Γουρίδης για μια δήλωση ατυχή, για την οποία και αυτός είπε συγγνώμη και ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα σε ένα σταθμό του Εύρου, παρετήθηκε. Λοιπόν, νομίζω ότι και ο κύριος Μουζάλας θα έπρεπε και ο ίδιος να έχει υποβάλει Εάν δεν υποβάλει την παρέτησή του ο κύριος Μουζάλας, η ζωή συνεχίζεται. Ακούστε κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Τέλος. Δεν έχει την εμπιστοσύνη μας. Είμαστε κυβερνητικός εταίρος, δεν έχουμε δυνατότητα ούτε να υποβάλουμε πρόταση μορφής κατά του κύριου Μουζάλα. Μάλιστα. Ούτε έχουμε δυνατότητα. Το είπαμε στον Πρωθυπουργό. Θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός και άπειρες λεπτομέρειες μετά τη συζήτηση της Τρίτης. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Εγώ να σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.